σύσχεσή μας με την ανάδοχο εταιρεία για την υλοποίηση του έργου Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μεσίνης. Είναι ένα έργο που η χρηματοδότηση επιτέθηκε, εντάχθηκε δηλαδή το έργο τον Ιούνιο του 2019. Είναι προϋπολογισμού 1.330.000 ευρώ και είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου και γενικότερα την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της πόλης της Μεσίνης. Εξάλλου και η λογική αλλά και ο σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της προσβασιμότητας, της κινητικότητας, η αναζωογόνηση των πόλεων και γενικότερα η τοπική οικονομική ανάπτυξη. Θα έλεγα ότι αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε μέσα σε μια κρίση, αλλά όταν έχει προϋπάρξει μια δεκαετής κρίση η οποία έχει πλήξει περισσότερο τις επιχειρήσεις και ειδικά τα μαγαζιά, τα καταστήματα εστίασης, θεωρώ ότι μια τέτοια παρέμβαση ειλικρινά θα δώσει άλλο αέρα και μεγαλύτερες δυνατότητες για την ανάπτυξή τους. Θα ήθελα να πω ότι ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 9 μήνες, δηλαδή κάτω από κανονικές συνθήκες στο τέλος του καλοκαιριού θα μπορούμε να πούμε ότι θα παραδώσουμε αυτό το έργο στους επισκέπτες και στους κατοίκους της πόλης της Μεσίνης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και το Τμήμα Προγραμματισμού γιατί πραγματικά κατέβαλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να μπορέσουν να συνταχθούν οι μελέτες με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που είπα πιο πριν. Το πεδίο εφαρμογής, δηλαδή τα πεδία όπου θα γίνουν οι παρεμβάσεις, είναι ο κεντρικός άξονας οδικός που συνδέει την Εθνάρχου Μακαρίου, δηλαδή την επαρχιακή εδώ με το κέντρο της πόλης, είναι η Δημητρίου Κούτσικα. Εκεί περιλαμβάνει παρέμβαση στα πεζοδρόμια και καινούριο φωτισμό σε όλο το μήκος. Υπάρχει η συνένωση με πλακόστρωση των δύο πλατιών στο κέντρο της πόλης. Θα γίνει μεγάλη ανάβλαση στον περιβάλλοντα χώρο του συντριβανιού της Μεσίνης και αναβάθμιση και εξυγχρονισμός του συντριβανιού και του πάρκινγκ που υπάρχει δίπλα από αυτό. Επίσης, μεγάλες αναβλάσεις θα γίνουν στις οδούς Φεσά, στον πεζόδρομο Φεσά Γαργαλίδου και στην οδό Πλάτωνος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Πιστεύω θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης, θα την βελτιώσουν και θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για την επισκεψιμότητα της πόλης μας. Θα να πω ότι από τη γέννησή του αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κατά γενική ομολογία σημαίνει αυτό, γιατί ήταν μια ιδιότυπη συνεργασία του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα. Δηλαδή υπάρχει συνεργασία του Δήμου με τα επιμελητήρια. Αυτό ήταν πρωτόγνωρο, δεν είχε ξαναγίνει. Όμως ήταν μια πρόκληση. Εμείς αυτή την πρόκληση ανταποκριθήκαμε με επιτυχία και το έργο υπογράφηκε σύμβαση εχθές και μέσα στο Νοέμβριο θα αρχίσει η υλοποίηση του έργου. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της παρέμβασης στα καταστήματα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, αυτό αφορά ένα άλλο κομμάτι. Έχει γίνει συνεργασία με το επιμελητήριο, έχουν γίνει τροποποιήσεις στις παρεμβάσεις που επιθυμούν οι επαγγελματίες της πόλης σε συνεργασία του επιμελητηρίου με τον Εμπορικό Σύλλογο. Έχει γίνει η πρόταση για αλλαγή και του τεχνικού δελτίου από την Διαχειριστική Αρχή. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα τακτοποιηθεί και αυτό το γραφειοκρατικό γεγονός και θα είμαστε έτοιμοι μετά να δημοκρατήσουμε και το κομμάτι που αφορά τα καταστήματα. Και αρμοδιότητα του Εμπορικού Συλλόγου το τι παρεμβάσεις θα προβλεφθούν μέσα από τη χρηματοδότηση αυτή. Θα είναι όμως τις οδούς που μας είπατε πρόγραμμα. Ναι, είναι συγκεκριμένα τα καταστήματα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό. Τώρα εμείς συμβασιοποιήσαμε εχθές το ότι αφορά το Δήμο τις αναπλάσεις σε συγκεκριμένα σημεία, οδούς, πεζοδρόμους στην πόλη της Μεσίνης. Έχουμε εικόνα πως καταστήματα είναι. Πρέπει να είναι γύρω στα 112. Να πω ότι έχουμε τώρα 4 έργα που εκτελούνται μαζί με το ΠΕΡΜΟ, να τα πω και θα το συνδέσω και να πω την τοποθέτηση του αντιλημάτου. Αυτή τη στιγμή στην πόλη της Μεσίνης εκτελούνται 4 έργα μαζί με το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου που ξεκινάει τις επόμενες ημέρες. Το ένα έργο είναι η αλλαγή του εξωτερικού αγωγού
ίδρυυσης από το πίδημα με το κεντρικό υδραγωγείο της πόλης Μεσίνης. Αυτό είναι στα πλαίσια του μεγάλου του εμβληματικού έργου που κάνουν σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας μέσω του συνδέσμου. Τώρα βρίσκεται στην έξοδο της πόλης Μεσίνης το έργο. Σε ό,τι αφορά τα όρια, τα διοικητικά όρια του Δήμου Μεσίνης, τελειώνει το έργο. Έχει δημιουργήσει από το καλοκαίρι που δουλεύεται κάποια όχληση στους επισκέπτες, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Αλλάζει το εξωτερικό δίκτυο, μεγαλώνει η διατομή, από φύ 300 γίνεται φύ 400 και απολασσόμαστε και από τον αμύαντο. Σε λίγο καιρό, σε ό,τι αφορά το κομμάτι που αφορά το Δήμο Μεσίνης, θα είναι έτοιμο. Το δεύτερο έργο που υλοποιείται είναι η συλλογή και η διάθεση των ομβρίων υδάτων μέσα στην πόλη της Μεσίνης. Ανέφερε και ο αντιδήμαρχος τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν ώστε να γίνεται και το έργο αλλά να μην υπάρχει και ταλαιπωρία στους επισκέπτες και στους δημότες. Και το τρίτο μεγάλο έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο της ΔΔΕ που αλλάζει, που υπογειοποιεί το δίκτυό της και δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης παροχής στην πόλη της Μεσίνης. Αυτό σημαίνει ότι η Μεσίνη δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση ασχέτως των καιρικών συνθηκών. Και δεύτερον, θα αναβαθμιστεί πάρα πολύ το περιβάλλον αφού θα απαλλαγούμε από τις κολόνες, αυτές τις ξύλινες κολόνες της ΔΕΗ σε όλο το πεδίο εφαρμογής. Είναι έργο περίπου 2,5 εκατομμύριο ευρώ που υλοποιείται από την ΔΔΕ. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιο σχετικά με τη δημιουργικότητα μέσων, κάλυψε. Βεβαίως, η μελέτη για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Παμίσου είναι μια συγκεκριμένη μελέτη. Αφορά τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν ώστε να θωρακιστεί η παρακείμενη περιοχή του ποταμού Παμίσου από τα πλημμυρικά φαινόμενα και καθώς και προβλέπει και μία ανάπλαση στις εμβολές του Παμίσου. Θα ήθελα να πω, γιατί γίνει πάρα πολύ κουβέντα, ότι αυτές οι μελέτες γίνονται από το Υπουργείο Υποδομών, έχουν εκπονηθεί και έχει δημοπρατηθεί το έργο της εκπόνησης των μελετών από το 2018. Οι μελέτες ήταν συγκεκριμένες, προέβλεπαν και προβλέπουν συγκεκριμένα πράγματα. Και εμείς τώρα, αφού προχωρήσει και εκδοθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση, είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε χρήματα για να υλοποιηθεί το έργο. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά, ο προϋπολογισμός είναι μεγάλος, αλλά εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να γίνεται μια τμηματική υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Σε ό,τι αφορά το φιλοσοφικό κέντρο, έχουμε ανάδοχο, προσωρινό, έχουν ζητηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τις αμέσως επόμενες ημέρες τελειώνει η προθεσμία υποβολής από τον προσωρινό ανάδοχο των δικαιολογητικών του. Επομένως, στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή, μέσα σε 10 μέρες πιστεύω, θα έχουμε οριστικό ανάδοχο και μετά θα ξεκινήσει διαδικασία υπογραφής της σύμβασης. Άρα, ένα λογικό χρονικό πλαίσιο των 20-25 ημερών μέχρι τέλος Νοεμβρίου θεωρώ ότι θα έχουμε ανάδοχο και για το φιλοσοφικό και θα ξεκινήσουν σύντομα εργασίες. Να σας ρωτήσω, τι συμβαίνει με το νερό στην Πελίκα. Νομίζω ότι υπάρχει και μία έκθεση που έχει στα χέρια της ιδεάς ότι το νερό είναι ακατάλληλο, δεν είναι πόσιμο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν νομίζω ότι υφίσταται κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλλον είναι παραπληροφόρηση. Σχετικά με το Μεσίνη Λάμπερα, παρήθαμε τις περιφέρειες, με κάποιο πήγε κάτι που διαμαρτύρονται. Ναι, το Μεσίνη Λάμπερνα υλοποιείται με ευθύνη της περιφέρειας, χρηματοδοτείται και υλοποιείται οι διαδικασίες όλες έχουν γίνει από την περιφέρεια. Εμείς είμαστε αρρωγείς, ό,τι μας έχει ζητηθεί να προσφέρουμε ώστε να μπορέσουμε λίγο να αυλύνουμε το χρόνο ώστε να μπει ο εργολάβος. Όπως ξέρετε, υπάρχει ανάδοχος, είναι θέμα διαδικαστικού χαρακτήρα τα οποία τα έχει αναλάβει η περιφέρεια με τους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κάποιες αντιρρήσεις ό,τι αφορά την αποζημίωση που δικαιούνται βάσει την απαλωτρίωση που έγινε. Πιστεύω ότι θα λυθούν σύντομα για να επιτέλους να ξεκινήσει το έργο αυτό να υλοποιείται προς όφελος των επισκεπτών αλλά και των δημοτών των παρακείμενων περιοχών.